Γεια σας από την ομάδα αυτάρκειας. Μαζέψαμε τις ντομάτες μας, ντομάτες Ρωμά από τον κήπο, και θα φτιάξουμε κέτσαπ. Αρχικά θα καθαρίσουμε, θα ξεφλουδίσουμε και θα ψιλοκόψουμε τις ντομάτες σε μια λεκανέτσα. Καθαρίσαμε λοιπόν και κόψαμε τις ντομάτες, τις έχουμε βάλει σε μια κατσαρόλα. Είναι 4 κιλά ντομάτα, οπότε θα βάλουμε ένα κρεμμύδι μέσα εδώ ψιλοκομμένο και 3 σκελίδες σκόρδα. Θα βάλουμε την κατσαρόλα να βράσει για 25 λεπτά. Μισή ώρα μετά, αφού βράσαμε την ντομάτα μας, θα την αφήσουμε να κρυώσει για να τη χτυπήσουμε στο μούλτι. Τώρα που οι ντομάτες μας κρύωσαν, θα τις περάσουμε από το μούλτι για να γίνουν ένας ενιαίος πολτός. Κάναμε την ντομάτα μας πολτό και τώρα σε ένα άλλο κατσαρολάκι θα ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα συστατικά της κέτσαπ. Σε ένα κατσαρολάκι θα ρίξουμε 2 κούπες ξίδι, μέσα στο ξίδι θα ρίξουμε τώρα 3 ξυλάκια κανέλας, 16 με 18 καρφάκια γαρίφαλο, 2 κουταλιές της σούπας αλάτι, 2 κουταλιές της σούπας πάπρικα γλυκιά. Όποιος θέλει να την κάνει πικάντη και την κέτσα μπορεί να βάλει την καυτερή την πάπρικα. Αυτά θα τα βάλουμε να βράσουν για 10 λεπτά περίπου. Μετά από 10-12 λεπτά θα σουρώσουμε τώρα αυτό το υγρό, απλά για να αφαιρέσουμε εύκολα την κανέλα και το γαρίφαλο. Επίσης θα ρίξουμε και 3/4 της κούπας ζάχαρη. Θα ανακατέψουμε. Τη σάλτσα θα τη βράσουμε μέχρι να τη δούμε να πίζει, να μην έχει υγρά. Θα πρέπει όμως να την ανακατεύουμε συχνά, γιατί υπάρχει μεγάλος φόβος για να κολλήσει την κατσαρόλα. Μια μισή ώρα μετά, σε χαμηλή φωτιά πάντα, η κέτσαπ είναι έτοιμη. Θα τη βάλουμε στα βαζάκια, τα οποία βαζάκια φυσικά έχουμε αποστηρώσει, και θα τα βάλουμε ανάποδα με τον γνωστό τρόπο για να κάνουμε κονσερβοποίηση. Η σάλτσα μας είναι καυτή και επίσης ζεστά πρέπει να είναι και τα βαζάκια για να γίνει σωστά η κονσερβοποίηση. Η κέτσαπ είναι έτοιμη. Από τα 4 κιλά ντομάτα μας βγήκανε 5 βαζάκια των 370 ml. Αυτά τα διατηρούνται εκτός ψυγείου 6-7 μήνες τουλάχιστον. Αν το ανοίξουμε θα βάλουμε λίγο λάδι επάνω και μετά στο ψυγείο. Καλή επιτυχία!